Και κύριος Πολυδεύκης. Θα λάβουν τις θέσεις τους. Και έτοιμα. Αυτή τη στιγμή έχει δοθεί εκκίνηση της ένατης υποδρομίας. Προσπαθεί να φύγει από το δεύτερο διάδρομο η πριγκίπισσα Ιωάννα για να πάει στο κεφάλι και θα πάει από τον κύριο Πολυδεύκη που θα ακολουθήσει στη δεύτερη θέση. Η πριγκίπισσα Ιωάννα πάει στο κεφάλι. Προσπαθεί να επιβραδύνει τον ρυθμό της. Είναι 2-3 μήκη μπροστά από τον κύριο Πολυδεύκη. Τσερκώδη Στάρς στη συνέχεια Αριστοκλής Κομακάβη. Φλάι Βαλάντα Αλμυρός πίσω τα υπόλοιπα. Άλογα, πλησιάζουμε τώρα το 600. Η πριγκίπισσα Ιωάννα είναι αρκετά μπροστά τώρα. Είναι 4-5 μήκη μπροστά από τον κύριο Πολυδεύκη. Στη συνέχεια είναι η Τσερκώδη Στάρ, ο Αριστοκλής και ο Κομακάβη. 500. Η πριγκίπισσα Ιωάννα 5 μήκη μπροστά από τον κύριο Πολυδεύκη. Ο Κομακάβη περνά τρίτος τώρα και προσπαθεί να πλησιάσει το δεύτερο άλογο. Τα άλλα άλογα έχουν μείνει πίσω με την πριγκίπισσα Ιωάννα να πάει με πλεονέκτημα. Ο Κομακάβη είναι αυτός που έχει τις δυνάμεις, φαίνεται, και άρχισε να μειώνει από την πριγκίπισσα Ιωάννα που είναι στα 3 μήκη μπροστά. Ο Κομακάβη τώρα πλησιάζει και ο κύριος Πολυδεύκης, καθώς φαίνεται ότι μένει από δυνάμεις στα τελευταία μέτρα η πριγκίπισσα Ιωάννα. Ο Κομακάβη πάει στην πρωτοπορία τώρα και προηγείται η πριγκίπισσα Ιωάννα, ακολουθεί από τη δεύτερη θέση. Πιο πίσω είναι ο Σερμάικ. Κομακάβη στην πρωτοπορία, ο Σερμάικ δυνατό στα τελευταία μέτρα. Σερμάικ θα περάσει και θα κερδίσει τον Κομακάβη. Θυελώδη στα τελευταία μέτρα ο Σερμάικ. Έδωσε την εντύπωση νικητή ο Κομακάβη, όμως ήταν θυελώδες το φινίσ του Σερμάικ. Να δούμε εδώ, ξεχώρισε ο Κομακάβη της πριγκίπισσα Ιωάννα. Βλέπουμε από το πουθενά, ήταν 5-6 μήκη πίσω ο Σερμάικ. Θα έρθει σαν σύμφωνας. Θα κερδίσει και τον Κομακάβη και πίσω είναι η Παλάδα Αθηνά και